Αυτή η ταπεινοφροσύνη, αδερφοί μου, είναι εκείνη η οποία υποτάσσει τον άνθρωπον εις τον συνάνθρωπον του. Όταν σε πλησιάσει κάποιος, πρέπει πάντοτε να ξέρεις ότι είναι πιο πάνω από σένα, ότι έχει περισσότερα χαρίσματα από εκείνα τα οποία έχεις εσύ. Μη ποτέ σου βάλεις τον εαυτό σου πιο ψηλά από τον άλλον. Αυτή είναι η πραγματική ταπείνωση. Όποιος κι αν σε πλησιάσει, πάντοτε να λες ότι αυτός έχει περισσότερα από εμένα. Να μην λες ότι εγώ έχω περισσότερα από αυτόν. Δεν εννοώ για χρήματα ούτε για υλικά αγαθά. Να εννοούμε πάντοτε τον πνευματικό τομέα. Εγώ έχω χαρίσματα πολλά, εγώ κάνω αυτό, κάνω το άλλο, εκείνος τι κάνει. Άρα εγώ είμαι πιο πάνω από αυτόν. Αυτή η ταπείνωση δεν είναι ταπείνωση. Αυτή είναι μια υποκριτική ταπείνωση στην οποία ο Θεός δεν θέλει να τη δει. Πάντες δε αλήτες υποτασσόμενοι την ταπεινοφροσύνη εγκομβωσόμεθα. Εγκομβώσαστε, λέγει ο Θεός με το Ευαγγέλιο του. Πρέπει να είμαι ταπεινή και να υποτασσόμεθα ο ένας στον άλλον. Η ταπεινοφροσύνη εκδηλώνεται ανυπόκριτος αναγνώρισης της υπεροχής των άλλων εν διαρετή. Εφαρμόζεται ως πρόθυμος εξυπηρέτησης των πάντων, να γίνεσαι θυσία δια τους άλλους. Αυτή είναι η ταπεινοφροσύνη. Η ταπεινοφροσύνη. Ο Απόστολος Παύλος παραγγέλνει σ' όλους τη ταπεινοφροσύνη αλλήλους ηγούμενοι υπερέχονται σε αυτόν. Δηλαδή ταπεινοφρονών έκαστος πρέπει να θεωρεί τους άλλους ανωτέρους του κατά την αξία ενώπιον του Θεού. Εγωισμός και φιλαυτία. Μέσα εις αυτά ευρισκόμεθα και βλέπουμε τον εαυτό μας πάντοτε ότι εμείς πρέπει να ζήσουμε, οι άλλοι ας αποθάνουν. Πόσοι και πόσοι δεν πατούν επί πτωμάτων, αδερφοί μου, για να ανέβουν και λέγουν ότι είναι ταπεινοί. Πόσοι κοινοί άνθρωποι φαντάζονται ότι αυτοί θα ήσαν οι άριστοι άρχοντες του τόπου των και οι σοφοί κυβερνήτες του κράτους για να κυβερνήσουν τον κόσμο. Πόσοι άλλοι νομίζουν ότι έγιναν άγιοι, έτοιμοι να θαυματουργήσουν και ανεκάλυψαν τη θρησκευτική αλήθεια που έμειναν ολοτελώς άγνωστος έως τώρα. Πόσοι άλλοι μημαθείς φαντάζονται ότι είναι ταμεία σοφίας και γνώσεως. Δηλαδή ευρίσκονται στη φρεναπάτη εκείνη περί της οποίας ο Θεός Παύλος έλεγε «Η γαρδοκή της είναι τι μηδένον εαυτόν φρεναπατά». Εάν κανένας λέγει νομίζει ότι κάτι είναι στούτο τον κόσμο, απατά τον εαυτόν του. Και δεν απέχει πολύ από τους ατυχείς εκείνους ανθρώπους που πάσχουν τη φρενική νόση της μεγαλομανίας. Θέλουν να φαίνονται. Είναι εκείνοι οι άνθρωποι, οι ανθρωπάρεσκοι άνθρωποι, οι καινόδοξοι άνθρωποι. Είναι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να τους βλέπει ο κόσμος, όχι ο Θεός. Ο κόσμος, να με δει ο κόσμος. Και αυτό θα δείτε, αδερφοί μου, πώς υπερτερεί πολύ κατά την ώρα του θανάτου. Πόσοι και πόσοι όταν αποθυμίσκει το πλάσμα των, το πρόσωπο το δικό των, το αγαπημένο των πρόσωπων, δεν προσπαθούν ούτε να μετανοήσει, να φέρουν τον ιερέα να εξομολογηθεί, να κοινωνήσει, να πάρει το εισιτήριο για τον άλλο κόσμο. Και μόλις κλείσει τα μάτια του, την ίδια στιγμή τρέχουν να φανούν ότι αγαπούν αυτόν τον άνθρωπο. Είναι καινόδοξοι και ο κόσμος. Στον κόσμο επιθυμούν να αρέσουν οι ανθρωπάρες και αυτοί οι άνθρωποι οι καινόδοξοι. Εκείνοι οι οποίοι είναι περιβόητοι στον κόσμο. Δεν κουραζόμεθα να δίδουμε καθημερινώς εξετάσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Τι είναι αυτός ο κόσμος από τον οποίο περιμένουμε το κύβδηλο παράσημο του επένου? Δεν είναι τίποτε. Ο Θεός όμως που μας βλέπει, εκείνος λυπάται δια το κατάντημά μας. Στρώνουμε διαδρόμους κόκκινους για να περάσει το φέρετρο του αγαπημένου μας. Βάζουμε σειράν από στέφανα για να δείξουμε την αγάπη μας, για να δείξουμε τάχατες ότι αγαπούμε το δικό μας. Κάνουμε εκείνες τις κάσες τις πιο πολύτιμες για να δει ο κόσμος ότι αγαπούμε το πλάσμα μας. Και όμως το αφήσαμε εγκαταλειμμένο μέσα στα νύχια του διαβόλου και έφυγε από αυτόν τον κόσμο χωρίς το εισιτήριο, χωρίς την Θεία Κοινωνία. Τι θα πει ο κόσμος, πώς θα μας κρίνει ο κόσμος, τι εντύπωση να κάμαμε στον κόσμο. Αυτό είναι το ελαττήριο που κινεί την ζωή των πλείστων ανθρώπων σήμερα.
ανθρωπάρεσκοι και ενόδοξοι. Η αμοιβή της ταπεινοφροσύνης, αδερφοί μου, είναι αυτό το οποίο είπε ο Θεός. Μακάρι, λέγει, πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Αυτή είναι η αμοιβή των ταπεινών ανθρώπων. Η αρετή και η ευδαιμονία η οποία υπάρχει αιώνιος στον άλλον κόσμο. Καρδίας, λέγει ο Θεός, δια των παροιμιών του, αυτά στα καρδίας τα οποία έχουν μέσα την ταπείνωση, λέγει, την εξωτερικεύουν οι άνθρωποι αυτοί. Είναι η καρδία η οποία εφραίνεται, είναι η καρδία η οποία το δείχνει στο πρόσωπο. Καρδίας εφραινωμένης, λέγει, πρόσωπον θάλλει. Βλέπεις το πλάσμα το ταπεινό και είναι γεμάτο από αγιότητα. Το βλέπεις και είναι γεμάτο από χαρά. Εξέρχεται από μέσα του εκείνος ο κόσμος της καλοσύνης και της ταπεινώσεως. Δεν είναι ο άνθρωπος ο υπερήφανος ο οποίος δεν κοιτά ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Ο Θεός αγαπά αυτούς τους ταπεινούς ανθρώπους και δι' αυτούς ετοιμάζει την βασιλεία των ουρανών. Η παρούσα ζωή περιέχει γαλήνην συνειδήσεως, ειρήνην εσωτερικήν και εξωτερικήν. Εσωτερικήν μεν ότι είναι ταπεινός ενώπιον του Θεού, εξωτερικήν δε ότι κερδίζει τη βασιλεία των ουρανών. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, οι ταπεινοί άνθρωποι, αυτοί οι οποίοι αισθάνονται την αμαρτωλότητά των, αυτοί οι οποίοι αισθάνονται ότι δεν έχουν πρόσωπο να ειδούν τον Θεό, αυτοί οι οποίοι κύπτουν την κεφαλήν ενώπιον του Θεού, χτυπούν το στήθος των, όπως εκείνος ο τελώνης, και ομιλούν τα σιδείας φράσεις: «Ο Θεός η λάστη τιμή το αμαρτωλό». Αυτά τα λόγια είναι του ταπεινού ανθρώπου, τον οποίον ο Θεός βλέπει και χαίρεται και λέγει: «Επί τι να επιβλέψω ή αλλή επί των ταπεινών και ησύχιων των τρέμοντα τους λόγους μου, σε ποιον θα κοιτάξω», λέγει, «να δω ποιον να δω, θα δω εκείνον τον ταπεινόν, ο οποίος με σέβεται, με αγαπά, είναι εκείνος ο οποίος τρέμει τους λόγους μου και φροντίζει πως να αρέσει ενώπιον μου». Όσον αφορά την θέση των μακαρίων αυτών ανθρώπων, η ευτυχία της βασιλείας των ουρανών, τα αγαθά αητήμασεν ο Θεός της αγαπώσιν αυτών, είναι τόσο πολλά, τα οποία ο φθαλμός σου κείδε και ου κήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ου κανέβει, λέγει ο αξιωθής, να είδη ότι ακόμη ευρίσκεται επί της γης ο Θείος και Απόστολος Παύλος. Μπορούμε όμως να έχουμε κάποια ιδέα από όσα πάλιν ο Λόγος του Θεού φανερώνει. Όσον μεν αφορά την θέση των μακαρίων αυτών ανθρώπων, το θέλημα του Κυρίου. «Θέλω», είπε, «είναι όπου ημί εγώ κακήν όσοι μετεμού, ή να θεωρώσει την δόξα την εμήν». Η ταπεινή την καρδία θέλει ο Θεός να τους έχει κοντά του, να βλέπουν την δόξα του ημέραστε και νυχτός, που δεν υπάρχει ούτε νύξ ούτε τίποτε να επισκιάσει εκείνο το οποίο έχει ο Θεός στην βασιλεία του δια τους εκλεκτούς. Ακόμη πιο σαφέστερον, «δώσω αυτής», λέγει, «καθίσε με τεμούν το θρόνο μου, ως καγώ ενίκησα και κάθισα με τον πατρός μου εις τον θρόνον αυτού. Θα τους βάλω κοντά μου στο θρόνο μου, την βασιλεία μου, την επουράνιον». Εξαλείψει ο Θεός πανδάκριον από τον οφθαλμόν αυτών, και ο θάνατος ουκέ στέτη, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος, ουκέ στέτη, ότι τα πρώτα απήλθον. Φεύγει αυτός ο κόσμος και ο πόνος του κόσμου και βρίσκεται πλέον η άλλη ζωή, ο αιώνιος κόσμος, εκεί που δεν υπάρχει τίποτε να επισκιάσει θλίψεις ουδεμία την ψυχή του ανθρώπου. «Και νύξ ουκέστε εκεί και χρίαν ουκ έχου συλλήχνου και φωτός ηλίου, ότι ο Κύριος ο Θεός φωτίζει αυτούς και βασιλεύσους είναι στους αιώνας των αιώνων». Η πηγή αυτή της μακαριότητος είναι ο Κύριος, ο μόνος παντοκράτορ, ο παντοδύναμος Θεός, αυτός ο οποίος εφύτευσε τους πόθους τούτους και επεβεβαίωσε και είπε: «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών, και εις αυτήν ήθε ο Πανάγαθος Θεός να μας αξιώσει να ζήσουμε αιωνίως μαζί του», αδερφοί μου.